Κότς, καλή αρχή, καλή σεζόν για ακόμη μια χρονιά εδώ στον Ιπποκράτη, σε μια ομάδα με την οποία έχει ζήσει τα πάντα και την έχει ζήσει νομίζω σε όλες τις καταστάσεις, τα καλά της, τα κακά της. Νομίζω όμως ότι την περσινή χρονιά έχει ξεκινήσει μια επανεκκίνηση για τον σύλλογο και φέτος στο ανδρικό, στο οποίο θα είσαι ο προπονητής της ομάδας, έχει ενισχυθεί και έχει υψηλούς στόχους. Καλή χρονιά σε όλους, υγεία να έχουμε όλοι. 8η χρονιά στον Ιπποκράτη. Να δούμε. Έχουν έρθει 5 παιδιά, έχει μείνει ο βασικός ο κορμός. Έχουμε ενισχυθεί η διοίκηση, πολλή δουλειά από τη διοίκηση. Έχει έρθει τεχνικός διευθυντής ο Μάκης ο Κανανόπουλος, ένα πρόσωπο δήμων στο χώρο και αγαπητό στην ΚΟ. Δεν το κρύβω, ο στόχος μας είναι ο πρωταθλητισμός. Δουλέψουμε και στόχος μας είναι ο πρωταθλητισμός χωρίς τραυματισμούς. Mm-hmm. Τίποτα άλλο. Αυτό. Όλο αυτό το διάστημα, πέρα από την ενίσχυση της ομάδας, έχει γραφτεί αρκετές φορές ότι ίσως η ομάδα κοιτάζει και με προσοχή για ακόμη έναν παίκτη ψηλό. Δεν ξέρω αν συνεχίζεται αυτό το αναζήτηση. Δεν ψάχνουμε για κάποιον. Να δούμε πώς θα πάει η ομάδα. Έχουμε καιρό μπροστά μας. Βήμα-βήμα. Έχοντας ζήσει σχεδόν τα πάντα με τον σύλλογο, είναι ένα κίνητρο για σένα ότι η ομάδα αυτή έχει δημιουργηθεί ξανά για να πρωταγωνιστήσει? Εννοείται, ναι, εννοείται. Ήταν και ο λόγος που έμεινα, ας πούμε, και έμεινε και στο αντρικό. Κοτς, καλή αρχή, καλή σεζόν. Επιστροφή και για σένα σε γνώριμα λιμέρια με τον Ιπποκράτη, με τον οποίο έχει ζήσει πολλά πράγματα σε πολλά και διαφορετικά τμήματα και στο αντρικό και στο γυναικείο. Επιστρέφει στον σύλλογο ως τεχνικός διευθυντής. Να πούμε για τους στόχους της ομάδας, αρχικά της ανδρικής ομάδας, η οποία ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία της. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ. Μετά από χρόνια επιστρέφω στην ομάδα του Ιπποκράτη, μια ιστορική ομάδα στο νησί. Οι στόχοι της ομάδας είναι κάθε χρόνο να πηγαίνει καλύτερα. Εφόσον πήγαν και οι δύο ομάδες πέρσι στους τελικούς, θέλουμε να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Αυτό εξαρτάται από τη δουλειά που θα κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Πιστεύω έχουμε το κατάλληλο προπονητικό staff να στηρίξει όλες τις αγωνιστικές ομάδες του Ιπποκράτη και αν η διάθεση των παικτών μείνει καλή μέχρι το τέλος της χρονιάς, πιστεύω οι στόχοι της ομάδας, οι αγωνιστικοί τουλάχιστον, θα έχουν επιτευχθεί. Από εκεί πέρα ο Ιπποκράτης έχει και άλλους στόχους και εξωγηπεδικούς, οπότε η διοίκηση στηρίζει πάρα πολύ όλη την προσπάθεια και θα προσπαθήσουμε να ξαναφέρουμε τον Ιπποκράτη εκεί που ήταν παλιά. Πρόεδρε, καλή σεζόν, καλή αρχή. Καλή αρχή για το ανδρικό τμήμα του Συλλόγου. Ιπποκράτης, ο οποίος πέρα από το ανδρικό τμήμα δουλεύει παράλληλα και σε όλα τα επίπεδα. Αύριο έχει και μια σημαντική ημερίδα στο Χάνι. Να πούμε αρχικά και για την αυρή ημερίδα, δύο λόγια, αλλά και για τους στόχους του Συλλόγου την φετινή περίοδο. Εγώ θα ήθελα να αρχίσω ακριβώς από την αυριανή ημερίδα. Είναι μια πρωτοβουλία του Ιπποκράτη. Εμείς αισθανόμαστε ότι όλοι οι αθλητικοί σύλλογοι είναι στοιχείο πολιτισμού για την κοινωνία μας και ανταποκρινόμενοι σε αυτό ακριβώς το πνεύμα το οποίο διέπει το σωματείο μας, διοργανώνουμε αύριο στο Χάνι στις 6 μια ημερίδα πολύ, νομίζω, με πολύ σπουδαίο περιεχόμενο, με πολύ σημαντικούς και γνώσεις των αντικειμένων τους ομιλητές. Θα θέλαμε να τιμήσει όλη η κοινωνία, όποιος μπορεί, ξέρουμε ότι είναι περίοδο εργασίας, αλλά όποιος μπορεί είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ωφέλιμο να ακούσει αυτά τα πράγματα που θα υποθούν αύριο στις 6 ώρα στο Χάνι. Από εκεί και έπειτα, όντως σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση, η πρώτη φορά που συναντιέται το αντρικό μας τμήμα για την φετινή περίοδο. Ξέρετε, ο Ιπποκράτης ξεκίνησε από πέρυσι μια προσπάθεια η οποία έχει ήδη αποδώσει καρπούς τόσο σε διοικητικό όσο και σε αθλητικό επίπεδο. Εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που και η νέα περίοδος μας βρίσκει ενωμένους, μας βρίσκει με όνειρα. Ο Ιπποκράτης είναι ένας σύλλογος που με μισό αιώνα ζωής οφείλει και μπορεί και πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο. Θέλω το πρώτο πεδίο το οποίο εμάς μας ενδιαφέρει για τους αθλητές και τις αθλήτριές μας είναι να έχουν υγεία, να μπορέσουμε και στο τέλος της περίοδου να είμαστε όλοι και μαζί και να είμαστε όλοι καλά. Από εκεί και έπειτα είναι το ήθος που πρέπει να προάγουν οι αθλητές μας και οι αθλήτριές μας ασφαλώς, τιμώντας αυτό το σήμα που φέρουν στο στήθος.